παρουσία του κύριου Σταυρίδη στο ιδιωτικό αεροπλάνο του κύριου Μελισσανίδη, που είναι ο πλειοδότης της διαδικασίας για την πώληση του ΟΠΑΠ, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης του ΟΠΑΠ στον κύριο Μελισσανίδη και στις εταιρείες των συμφερόντων, αποτελεί προφανώς πρόκληση. Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση όμως αποτελεί το γεγονός ότι ο κύριος Σταυρίδης δεν φρόντισε καν να τηρήσει τα προσχήματα. Φωτογραφιζόταν χαιρετιζόμενος με τις αεροσυνοδούς μέσα στο αεροπλάνο του κυρίου Μελισσανίδη και μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών μας εξέφρασε την έκπληξη του πώς ιδιωτικές στιγμές του δημοσιοποιούνται. Αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση. Γιατί ο κύριος Σταυρίδης και όλοι όσοι υπηρετούν τις μνημονιακές πολιτικές και την παρούσα κυβέρνηση έχουν το θράσος να μας λένε ότι κοιτούν τους επιχειρηματίες στα μάτια, αλλά προφανώς αδιαφορούν παντελώς για τα συμφέροντα των πολιτών της χώρας αυτής, του κόσμου της εργασίας και των ανθρώπων που επί 4 χρόνια γονατίζουν κάτω από το βάρος της κρίσης. Και αυτό γιατί ο κύριος Σταυρίδης ήξερε βεβαίως ότι αυτό θα διαρρεύσει, θα μαθευθεί και επομένως θα φρεθεί εκτεθειμένος, αλλά δεν τον ενδιέφερε. Γιατί δεν λογοδοτεί σε εμάς. Λογοδοτεί στους ανθρώπους που θεωρεί επιχειρηματίες, οι οποίοι εξαγοράζουν κοψοχρονιά οποιαδήποτε δημόσια περιουσία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι πολιτικές λιτότητες των μνημονιακών κυβερνήσεων οδηγούν τον κόσμο της εργασίας σε απελπισία. Ακόμη όμως μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη γνώμη μας αποτελεί το γεγονός ότι εμείς τους ανεχόμαστε. Έχει έρθει η ώρα να τους διώξουμε. Να διώξουμε και τον κύριο Σταυρίδη, αλλά να διώξουμε και εκείνους οι οποίοι έδωσαν αυτές τις εξουσίες στον κύριο Σταυρίδη, τον κύριο Στουρνάρα και πολύ περισσότερο τη δικοματική κυβέρνηση που κοφεύει στις προκλητικότατες συμπεριφορές αλαζονίας που επιδεικνύουν τα στελέχη της, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί βεβαίως η βασική της πολιτική είναι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και η εξυπηρέτηση αυτών ακριβώς των κύκλων συμφερόντων που έχουν οδηγήσει στην κρίση και όχι βεβαίως της ίδιας της κοινωνίας. Ήρθε η ώρα να τους διώξουμε.